Έχω και το χρόνο του Θωμάνε. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω λίγο, συνάδελφοι, πριν προς τα μέσα του Οκτώβρη είχε έρθει ξανά το θέμα εδώ για συζήτηση, για το ΤΕΙ. Εγώ τότε είχα πει ότι πραγματικά αυτό που πιστεύω ότι λείπει από τον χάρτη της εκπαίδευσης γενικότερα είναι αυτό το τεχνικό, το επαγγελματικό που λέμε. Αυτό λείπει εδώ πέρα. Στελέχη παντού. Έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες και έχουμε πολύ μικρό ποσοστό σε εξειδικευμένο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Δηλαδή από τα ΙΕΚ πάμε στα διδακτορικά, κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά έγινε αυτή η συζήτηση για να πάρθει μια απόφαση. Και αυτή την απόφαση να την πάρει μαζί του ο κύριος Δήμαρχος στη συνάντηση που θα είχε με τον Υπουργό και τους υπόλοιπους δημάρχους, έτσι ώστε να έχει ένα χαρτί μαζί του, μια απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έλεγε να βελτιωθεί η ανώτατη εκπαίδευση κλπ. Επιστρέφοντας από το ταξίδι του με τον Υπουργό και τη συνάντηση με τον Υπουργό, ο κύριος Δήμαρχος μας κάλεσε ως επικεφαλής στο γραφείο του να μας μιλήσει για το τι ακριβώς υπόθηκε με τον Υπουργό και να μας ενημερώσει για αυτά που λίγο πολύ γνωρίζαμε ή είχαμε ακούσει. Είχε ήδη ανακοινωθεί από τον κύριο Γαβρόγλου το ότι το τμήμα τουριστικών σπουδών θα πάει στη Κέρκυρα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο Δήμαρχος μας είπε ότι όντως έκανε και κάποιες προτάσεις για καινούργια τμήματα. Αν θυμάμαι καλά, και οι δήμαρχοι τη διοίκηση επιχειρήσουν να μην φύγει με τίποτα. Και κάποιες προτάσεις, το ένα ήταν ένα ασιατικό σπουδών και ένα ερευνητικό Ινστιτούτο Σβολώνου, ιστορικό τέλος πάντων. Μας ζήτησε κιόλας αν έχουμε κάποιες επιπλέον προτάσεις. Ναι, εγώ αυτές τις δύο μας είχατε πει, ναι. Και μας είπαν, έχετε και κάποιες προτάσεις κι εσείς. Εγώ εκείνη την ώρα είπα, έχω μια πρόταση. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κύριο Ζουριδάκη να πετάγεται και να μου λέει: Κώστα, σε παρακαλώ, ας το δήμαρχο να τελειώσει. Καλά, ρε παιδιά, λέω: Αν μου πω την πρότασή μου, λέω εντάξει. Τα πάντα. Τα πάντα. Προηγουμένως όμως για τη Βασιλική, οι τέσσερις κάτους που να μπουν τα σκουπίδια υπόγεια, δεν το ψήφισες, Κώστα Γλυγόρη. Αυτά σε ενδιαφέρουνε. Ναι, 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 ναι. Γιατί δεν ψήφισες τους κάτους στη Βασιλική, Κώστα Γλυγόρη? Θα σας πω σε λίγο. Θα σας πω σε λίγο γιατί το ψήφισα. Λοιπόν, άσε τώρα να τελειώσει, λέει. Καλό, ρε παιδιά, λέω, μην σας πω. Και πραγματικά τις λίγες φορές που είπα, ρε παιδιά, αλλά μετά είπα θα το κάνω. Οκ, okay. Θα το πω, ρε παιδιά, γιατί έτσι γούσταρα να το πω έτσι. Διαφορετικά. Θα σας πω για τους κάτους σε λίγο. Νόμιζα πως ήταν τροποποίηση του προϋπολογισμού. Συνεχίστε, κύριε Γρηγόρη, σας παρακαλώ, συνεχίστε επί του θέματος. Κύριε Ζουριδάκη. Α, στη Βασιλική να του πει γιατί δεν ψήφισε του υπόγειου κάτω σου. Εντάξει, θα σα πω λίγο. Δεν πειράζει, αφήστε τον κύριο Ζηδάκη, δεν πειράζει. Γιατί τώρα ακούω εδώ πέρα ότι πρώτα Καλαφάτη και τέτοια και δεξιά και αριστερά. Συνεχίζω, συνάδελφοι. Τέλειωσε, α πούμε, και μου λέει ο Δήμαρχος Κώστα, για πες μας και εσύ την πρότασή του. Και του λέω, εγώ πιστεύω ότι ένα τμήμα ναυτιλιακών σπουδών στην Λευκάδα είναι ιδανικό. Και μάλιστα του λέω, αυτή τη στιγμή φανταστείτε τι έχουμε. Στην Λευκάδα έχουμε τη Μαρίνα, μια αξιοπρεπέστατη Μαρίνα. Ετοιμάζουμε μια Μαρίνα Μέγα Γιώτη πιθανόν. Τελειώνει τα γύρω βόλτα Βασιλική, το master plan του λιμένα τη Λευκάδα. Τα περισσότερα, τα γενικότερα γύρω-γύρω τα λιμάνια. Η ΟΧΕ που είπαμε που εκτελείται, εκπονείται τέλος πάντων. Διάβασε και κάποια αποσπάσματα από το πρόγραμμα σπουδών, γιατί στο ενδιάμεσο που με διέκοψε ο κ. Ζουριδάκη κατέβασε και το πρόγραμμα σπουδών του Πειραιά και τη Χίου που συμφώνησε. Αυτά τα δύο τμήματα. Και το ίδιο μεσημέρι πήγα κατευθείαν στο γραφείο, δύο συνεργάτες παρέα και συντάξαμε μια πρόταση. Αυτή την πρόταση την έστειλα στον κύριο Δήμαρχο, στους επικεφαλείς που βρισκόταν στη συνάντηση και στον κύριο Βουλευτή. Θα ήθελα να διαβάσω λίγο την πρόταση, γιατί μέχρι τώρα πραγματικά δεν την είχα. Πρώτη φορά ένα κομμάτι βγήκε λίγο πρόσφατα, γιατί όταν πραγματικά άκουσα ότι τελειώσανε και τα δύο τμήματα από τη Λευκάδα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σε συνέχεια της έκτακτης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την 5η-26η-17 με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και αφορούσε τις εξελίξεις της ενοποίησης του Ιωνίου Πανεπιστήμιου με το ΤΕΙ,
Ιωνίων Ίσων, σας αποστέλω επιπλέον πληροφορίες για την πρότασή μας για ίδρυση τμήματος ναυτιλιακών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα τη Λευκάδα. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελείται από τις παρακάτω σχολές και τμήματα. Να μην τα αναφέρω αυτά, έτσι να, γιατί βλέπω δεν έχω χρόνο. Τις τέσσερις σχολές που υπάρχουν. Ο αρμόδιος υπουργός κ. Γαβρόκλου στις ανακοινώσεις του με τον Πρίτανη και τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του ΤΕΗ ανακοίνωσε την ίδρυση νέου τμήματος τουρισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα στο νησί της Κέρκυρας. Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το απόσπασμα. Έχω τα απόσπασμα από το YouTube στο 027. Αυτό προϋποθέτει την ίδρυση νέας σχολής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με πιθανό τμήμα σχολή επιστημών της διοίκησης. Και πραγματικά δημιουργήθηκε νέα σχολή με βάση το πόρισμα των επιθεωρητών. Η σχολή αυτή προϋποθέτει με βάση τον νόμο 44-85-17, άρθρο 9, παράγραφος 2, τουλάχιστον δύο τμήματα. Όπως και έγινε με διαφορετικά. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, μετεωρολόγηση από τη Σύγκλιτο. Εφόσον το πρώτο τμήμα της σχολής θα αφορά τον τουρισμό, με πιθανό τίτλο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, με έδρα τη Κέρκυρα, η σχολή θα μπορούσε να περιλαμβάνει και επιπλέον δύο τμήματα, με έδρα τη Λευκάδα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, αυτό που υπάρχει, και Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ή Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Σπουδών, ώστε η Λευκάδα να διατηρήσει τα δύο τμήματά της. Σε περίπτωση που διατηρηθεί ένα τμήμα στη Λευκάδα, θα προτείναμε αυτό να είναι το νεοσύστατο τμήμα, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ή Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, από εδώ και πέρα ουσιαστικά ξεκινάει η αιτιολόγηση, ενδείκνυται η ύπαρξη ενός τμήματος ναυτιλιακών σπουδών προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο στις απαιτήσεις ναυτιλίας της περιφέρειας των Ιωνίων Ίσων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που διαβρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Ποιες είναι αυτές? Η περιφέρεια Ηπείρου, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ευθυγραμμίζεται έτσι και με το γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της θαλάσσιας οικονομίας και ανάπτυξης. Αναλογιστείτε μόνο πόσα λιμάνια, μαρίνες, αγκυροβόλια, λιμενικές εγκαταστάσεις υπάρχουν στο Ιόνιο Πέλαγος και τις ποικίλες χρήσεις τους. Πολύ σημαντικό. Έτσι, οι δύο κατευθύνσεις του τμήματος του ΤΕΗ Λευκάδα που υπάρχουν σήμερα ενοποιούνται, αναβαθμίζονται, εξειδικεύονται και παράλληλα συνδέονται με την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, όπως αναφέρει και ο Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου στις κοινές ανακοινώσεις του με τον Υπουργό. Και το έχω από κάτω επιπάλι του YouTube στο 1 και 52. Αλλά αναφέρεται και στο νόμο του καινούριου που διαβάζει τον κύριο Φίλιππα, στην παράγραφο Δέλτα του άρθρου 5 του νόμου 44-85-17. Η δημιουργία του συγκεκριμένου τμήματος θα μπορέσει πολύ εύκολα να συνδεθεί τόσο με την έρευνα, όσο και με την επαγγελματική κατάρτιση των διετών προγραμμάτων. Η Λευκάδα ενδείκνυται για τη δημιουργία του τμήματος λόγω της κεντροβαρικής της θέσης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Με επιχειρήματα μπορούμε να διεκδικήσουμε την ίδρυση του τμήματος στον τόπο μας. Πιστεύουμε ότι αντίστοιχα αιτήματα θα υπάρξουν και από γειτονικές περιφέρειες. Και το άκουσα πριν λίγο που είπε ο Δήμαρχος ότι έχουν αντίστοιχα αιτήματα. Αντίστοιχα τμήματα υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο της Χίου και σας συνάπτω τους οδηγούς σπουδών τους. Η πρότασή μας επιδέχεται περαιτέρω ανάλυση και περιγραφή. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Καλή πρακτική θα είναι εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος το θέμα να μπει σε διαβούλευση. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και σκέψεις. Αυτή ήταν η πρόταση που είχα καταθέσει πριν 1,5 μήνα περίπου στον κύριο Δήμαρχο, δηλαδή την ΕΣΛΑ. Και ουσιαστικά δεν ήθελα. Ξέρετε, πάντα είχα το φόβο ότι ένα τέτοιο τμήμα θα το διεκδικήσουν πάρα πολύ. Ειδικά από τα Ιόνια και την περιφέρεια εδώ πέρα της. Είναι πολύ βασικό ότι αυτό το τμήμα υπάρχει μονάχα στο Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Και λείπει από το Πανεπιστήμιο του Ιωνίου. Να σας πω μονάχα 2-3 πραγματάκια επιπλέον, πρόεδρε, αν μπορώ να έχω τον χρόνο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το θαλάσσιο τουρισμό, δηλαδή να φύγουμε λίγο από το κομμάτι των ναυτιλιακών σπουδών, αυτό που λέμε το εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στην ανάγκη της περιφέρειας των Ιωνίων Νήσων. Γιατί φυσικά δεν μιλάμε για μεταφορά μεγάλων σκαφών, αυτά που πάνε τα πετρέλαια κτλ. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Όχι βέβαια, προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο. Η ΠΗΝ, η περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων, αυτή τη στιγμή διαθέτει 89 λιμάνια διαφόρων τύπων και χαρακτήρα. Εμπορικοί λιμένες, μαρίνες, αλλιευτικά και τουριστικά καταφύγια, που χαρακτηρίζονται από ελλείψη υποδομές και υπηρεσίες. Χωρητικότητα, ασφάλεια, δυνατότητα εξυπηρέτησης αναδυόμενων αναγκών για αγκυροβόλια και υπηρεσίες κουραζιέρας και σκαφών αναψυχής. Τα Ιόνια νησιά, χάρη στην κεντρική τους θέση στη Βόρεια Μεσόγειο, την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, συνιστούν μια σημαντική θαλάσσια περιφέρεια στην Ευρώπη. Η Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος συνδέουν τις επικράτειες 7 χωρών, 4 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Σλοβανία, η μακροπεριφέρεια Αδριατική ουσιαστικά που λέμε, μια υποψήφια χώρα Μαυροβούνιο και δύο ενδυνάμει που ψηφίουν προ ένταξη χώρων τη Αλβανία και τη Βοσνία Ερκοβίνη. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τα λιμάνια τη περιφέρεια. Okay, υπάρχουν μονάχα αυτά τα λιμάνια? Όχι βέβαια. Υπάρχουν και τα λιμάνια των υπολείπων περιφερειών. Και ποια είναι αυτά? Τη Ιγουμενίτσα,
της Πρέβεζα, συμπολικό, του Αστακού, Κατάκολο Κουραζιέρα, Καλαμάτα, Πάτρα, Άκτιο. Τρεις μαρίνες υπάρχουν στο Άκτιο αυτή τη στιγμή με τεράστια χωρητικότητα σε διαχύμανση. Πρέβεζα, καινούργια μαρίνα, εμπορικό λιμάνι στην Πρέβεζα, στα Σίβωτα Θεσπρωτείας, στην Πάργα. Αλλά και ο Πρωθυπουργός προχθές στο αναπτυξιακό συνέδριο μίλησε πάρα πολύ για τα λιμάνια. Και τι είπε? Ότι έχουμε τώρα, λέει, στο θέμα των λιμανιών. Το λιμάνι της Κέρκυρας παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό αυξανόμενο κύκλο εργασιών. Αντίστοιχα, λέει και άλλα, δεν το διαβάσω τώρα. Αντίστοιχη σημασία στο ρίτο του λιμάνι της Ζακύνθου, αυτά που λέγαμε πριν λίγο. Το λιμάνι στο Λιξούρι, Κεφαλονιά, Αργοστόλη, της Ιθάκης, Πάτρας, Άμα, Ιθάκη. Η γραμμή που λέει πως θα δημιουργήσει όλη αυτή τη συνδιασύνδεση. Στο μέσο ίντερνετ και ο Γάιος Παξούς. Η επέκταση του λιμανιού της Λευκάδας. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά που πρέπει να τονίσουμε στην πρόταση των αθλιακών σπουδών. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να πάρουμε ένα τμήμα τέτοιο προσαρμοσμένο πάνω σε αυτές τις ανάγκες και να το προχωρήσουμε σε έρευνα και επίσης στα επαγγελματικά διετή προγράμματα, τα οποία ποια μπορεί να είναι αυτά? Από καραβαμαραγκούς, ηλεκτρολόγους σκαφών, από σκίπερ, ρεσεψιόν μαρίνες. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα από πίσω που λείπουν και δεν υπάρχει κατάρτιση πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Να πω απλώς σε αυτό που είπε η Μαριάννα Καρφάκη νωρίτερα, θα πρέπει να ξέρετε πραγματικά ότι όχι τότε η περιφέρεια Ιωνίων νήσων είναι 253η θέση στις 262 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τι? Στη τριτοβάθμια και στη διαβίου μάθηση. Και στη 251η θέση στη καινοτομία και την έρευνα. Δηλαδή είμαστε 10 θέσεις πριν τους τελευταίους. Και φυσικά μπορώ να σας πω ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλες περιφερείς ελληνικές λίγο πιο κάτω. Έτσι. Δηλαδή αυτή η εκπαίδευση που έχουμε μέχρι τώρα δεν προχωράει. Ένα τέτοιο τμήμα ναυτιλιακών σπουδών σίγουρα έρχεται και μπαίνει και δένει απόλυτα με την ανάπτυξη στρατηγική της περιφέρειας και ταυτόχρονα κουμπώνει πάρα πολύ καλά με τα διετή προγράμματα. Και φυσικά υπάρχει και η όχι, που καλά λέει ο κύριος Δήμαρχος, η οποία αναφέρεται στη θαλάσσια οικονομία. Και από το 2013, που είχαν ξεκινήσει οι ΡΙΣ, η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας, δηλαδή πώς θα εξειδικεύσουμε αυτό που έχουμε, η Λευκάδα είχε, και γι' αυτό πήραμε την όχι στη θαλάσσια οικονομία και δεν την πήραμε στη γαστρονομία, ας πούμε, η Λευκάδα ήταν οι συνεδριάσεις για τη θαλάσσια οικονομία. Έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι με μικροδιαφορίες, ας πούμε, θα ψηφίσω την εισήγηση. Έτσι θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Απλώς να σας θυμίσω ότι τμήματα τουριστικών και διοίκηση επιχειρήσεων, ειδικά σε ΤΕΗ, υπάρχουν αυτή τη στιγμή καμιά τριανταριά με σαρανταριά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, η Γουμενίτσα, τα Γκρεβενά, η Άμφισσα, ο ένας ο άλλος. Τελικά τι βγάζουμε? Έτσι. Τι είναι αυτό το οποίο λείπει από την περιφέρεια? Δηλαδή, πόσο εύκολα μπορεί να συνδυαστεί αυτό με την έρευνα? Πάρα πολύ εύκολα. Και πόσο εύκολα μπορεί να συνδυαστεί και με τα διετή? Τα οποία διετή, αυτή τη στιγμή, αν τα πάρουμε όπως είναι η πρόταση που είπε ο Σπύρος, τι λέει? Διαχείριση πολιτικής κληρονομιάς. Μα δεν έχουμε. Αξιοποίηση προϊόντων αγροτοπικής. Ψηφιακά εργαλεία, περιβαλλοντική ανάπτυξη, μουσικών οργάνων, θεματικός τουρισμός. Όχι, δεν θέλουμε αυτά τα διετή. Θέλουμε διαφορετικά διετή. Και ένα τελευταίο όσον αφορά την πρόταση του κ. Καλαφάτη που αναφέρθηκε. Είναι αξιολογότατη η πρόταση. Εμένα με συνεπαίρνει το γεγονός οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, δηλαδή αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, ας πούμε. Αλλά υπάρχει στυπάντιο. Αλλά καλό είναι κάποια στιγμή αυτό που είπε πριν, αυτό που γράφει ο νόμος ο καινούριος, πρέπει να συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας. Δηλαδή, μην βγάλουμε ανέργους. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή για την πρόταση. Εμένα πραγματικά με συνεπαίνει, γι' αυτό θα γράψει κιόλας πάνω και άλλες προτάσεις. Αλλά το θέμα είναι, OK, τι θα κάνουμε πάνω σε αυτό, τι έρευνα θα κάνουμε πάνω σε αυτό.